Σαν σήμερα στις 29 Ιουνίου 1907 έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους της νεότερης ελληνικής τέχνης. Ο Κωνσταντίνος Βολανάκης είναι εκπρόσωπος της σχολής του μονάχου, αλλά και ένας από τους σπουδαιότερους ζωγράφους θαλασσινών τοπίων που υπάρχουν στην Λεβέντιο Πινακοθήκη. Ο Βολανάκης σπούδασε το 1864 στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου. Το 1867 κέρδισε το πρώτο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό που οργανώθηκε από τον αυτοκράτορα Φραντς Τζόσεφ II της Αυστρίας, με θέμα την πρόσφατη ναυμαχία της Λίσσας. Αυτό του χάρισε για πρώτη φορά ευρύτερη αναγνώριση, ενώ του επέτρεψε να ταξιδέψει. Με τα πλοία του Αυστριακού Ναυτικού φτάνει μέχρι τον τόπο της Ναυμαχίας, στις όχθες της Αδριατικής. Οι θαλασσογραφίες του Βολανάκη εκφράζουν τη βαθιά του γνώση της Ολλανδικής Ζωγραφικής του 17ου αιώνα και δείχνουν τη δεξιοτεχνία στην αποτύπωση λεπτομεριών. Οι σκηνέ ναυτικών μαχών ακολουθούν ένα πιο ακαδημαϊκό στυλ, ενώ τα τοπία του δείχνουν την επιρροή τη υπαίθρια ζωγραφική και του Ιμπρεσιονισμού. Για να τιμήσουμε τη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Βολανάκη, επιλέξαμε το έργο «Καράβια κοντά στην ακτή», «Λάδι σε μουσαμά» από την ελληνική συλλογή της Λεβεντίου Πινακοθήκης.